Όμως εμείς τώρα έχουμε στη γραμμή μας τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Καλημέρα σας, Περιφερειάρχη. Καλημέρα, κυρία Κοραή, κύριε Τάκη. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια των φωτιών το καλοκαίρι σας είδαμε δεκάδες φορές να είστε στα μέτωπα, να δίνετε τον αγώνα, να δίνετε τη μάχη. Αλλά έρχεται και επανέρχεται κάθε φορά που συμβαίνει ένα γεγονός κυρίως πλημμύρα στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, μία συζήτηση ποιανού είναι το φρεάτιο, ποιος έπρεπε να το ανοίξει, ποιος έπρεπε να το καθαρίσει, μία συνεννοησία, ένα μοίρασμα αρμοδιοτήτων, ένα μπέρδεμα αρμοδιοτήτων και ένα μπαλάκι. Και ένα μπαλάκι ευθυνών. Είναι τόσο δύσκολο, κύριε Πατούλη, να ξεκαθαρίσουν αυτά τα πράγματα? Κύριε Τάκη και κυρία Κορέη, θα σας πω ότι δεν είναι καθόλου δύσκολο. Και επιτρέψτε μου, όπως ακριβώς κάναμε το καλοκαίρι, να πούμε τι ακριβώς κάνει η περιφέρεια, τι ακριβώς κάνει ο Δήμος, τι κάνει η πολιτική προστασία του κράτους. Ναι. Με τον ίδιο τρόπο προσπαθήσαμε ή προσπαθούμε ή θα προσπαθήσουμε, για την ακρίβεια, να κάνουμε την απόλυτη οριοθέτηση στο μυαλό του κάθε πολίτη, διότι όλα αυτά έχουν οριοθετηθεί όσον αφορά τους νόμους. Ναι. Και έρχομαι λοιπόν στο συγκεκριμένο. Ας πούμε τα φρεάτια. Τα φρεάτια στους δημοτικούς δρόμους είναι των Δήμων. Πρέπει να τα καθαρίζουν με επάρκεια, με επιμέλεια και βεβαίως σε τακτά χρονικά διαστήματα, διότι μετά από μια βροχή τα φερτά έρχονται πάνω από τα φρεάτια. Σωστά, και βέβαια. Τα έχει τα πηγαίνουν εκεί. Άρα λοιπόν θέλει μια συχνότητα. Το ίδιο αφορά και τα φρεάτια των κεντρικών δρόμων που εκεί ανήκουν στην περιφέρεια, ενώ στους εθνικούς δρόμους, δηλαδή στις εθνικές οδούς, βρίσκονται στην ευθύνη των αναδόχων. Όσον αφορά τα ρέματα σχετίζονται... Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν όμως, δεν ξέρω αν ισχύει, το ακούω αυτές τις τελευταίες μέρες, ότι σε ένα δρόμο μπορεί να υπάρχουν φρεάτια που είναι και του Δήμου και της Περιφέρειας και του Υπουργείου, δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι δυνατόν... Αν ισχύει σε ένα δρόμο να υπάρχουν πέντε φρεάτια που το καθένα να είναι διαφορετικής ιδιοκτησίας, δεν πρέπει αυτό το πράγμα να είναι ενιαίο? Δεν ξέρω. Ναι, προφανώς κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχει ενδεχομένως, αυτό που μπορεί να έχετε δίκιο, ναι, μπορεί μία διασταύρωση ενός δρόμου, έναν κεντρικό άξονα ενός άλλου μιας λεωφόρου, να βρίσκεται στη μία γωνία, στην κεντρική λεωφόρο, ένα φρεάτιο το οποίο αφορά την περιφέρεια και στο μικρό δρόμο να αφορά... Είναι κανονικό όμως αυτό το πράγμα? Βέβαια, είναι κανονικό. Δηλαδή είναι τρελό έτσι όπως το λέτε, κύριε Πατούλη. Δεν φταίτε εσείς, αλλά είναι, δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω, είναι γιατί 2021. Κύριε Τάκη, επειδή ξέρω ότι ήσασταν και εσείς και η κυρία Κοραή και τα παραπολιτικά γενικότερα, είχατε αγκαλιάσει το συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και τα είχαμε πει και βέβαια, μας είχαν μπει στα μαλλιά με τον μπέρδεμα αυτό που υπάρχει. Ακριβώς, θα σας πω ότι χρειάζεται ένα ρεκτιφιέ, να το πω έτσι λίγο μηχανικά, το όλο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει γενικότερα την αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι η πρωτοβουλία, υπάρχει αυτή η ευαισθησία και το ενδιαφέρον από την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, διότι η νομοθετική επεξεργασία μόνο από εκεί μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Και η σύγκριση. Και να σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν χιλιάδες επιτροπές, χιλιάδες οργανισμοί, χιλιάδες μηχανισμοί σε αυτό το κράτος. Δεν μπορεί όλα τα φρεάτια να πάνε σε έναν οργανισμό και αυτός να έχει την ευθύνη να τα καθαρίζει. Να τελειώσει αυτή η ιστορία, αν φταίει ο Δήμος, η Περιφέρεια, το Υπουργείο, η κοινότητα και δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος. Αυτό είναι μια πρόταση την οποία λέτε και προφανώς. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, θα μπορούσαν όλα αυτά μέσα από μια σοβαρή περιφερειακή διακυβέρνηση, δηλαδή με την έννοια της ανάληψης και με πόρους και αρμοδιότητες προφανώς και εμψυχοδυναμικό, θα μπορούσε να λειτουργήσει ώστε ο καθένας να ξέρει τι ακριβώς κάνει και πώς το κάνει. Ναι. Δυστυχώς αυτό δεν είναι εξεργασία, δεν υπάρχει, για να είμαστε... Ειλικρινής. Κύριε Περιφερειάρχα, πού κολλάει στις κυβερνήσεις, κολλάει? Γιατί εσείς πραγματικά κάνετε τις προτάσεις σας. Δεν μπορούν να τις ακούσουν. Γιατί χωρίς νομοθετική ρύθμιση αυτό δεν μπορεί να γίνει σωστά. Και δεν είναι και καμιά μεγάλη σοφία αυτό που είπαμε τώρα. Δηλαδή όλα τα φρεάτια να τα έχει ένας οργανισμός και αυτός να είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό τους. Δεν είναι και κάτι μεγάλη σοφία. Έχετε απολύτως δίκιο και νομίζω
ότι αυτό έχει υποθεί και μπορεί να υποθεί σε κάθε περίπτωση. Νομίζω ότι με τη σημερινή κατάσταση, με τη σημερινή ηγεσία, τη σημερινή κυβέρνηση, να το πω έτσι, ναι, μπορεί κανείς να συζητήσει πάνω σε αυτή τη βάση, αλλά πρέπει να αναλυθούν ευθύνες από τους αρμοδίους. Δηλαδή, εάν δεν το εισηγηθεί τελικά και δεν έχει καταλήξει την Υπουργία Εσωτερικών, βέβαια, τι να κάνετε κι εσείς. Κύριε Πατούλη, το άλλο επίσης σημαντικό θέμα είναι αυτά τα ρέματα που έχει εκτιστεί η μισή Αθήνα πάνω στα ρέματα. Άλλη με υπονεμένη ιστορία. Ποιος ήταν, ναι, στα μπαζωμένα. Στον Κηφισό, ας πούμε. Πάλι και εκεί υπήρξε μία διαμάχη. Ποιος έπρεπε να κάνει περισσότερα, ποιος λιγότερα. Για το Κηφισό έχουμε ακριβές καθεστώς. Κοιτάξτε, θα σας πω καταρχήν ότι υπάρχει ένας οργανισμός διαχείρισης του Κηφισού, όπου προφανώς είναι ο μεγαλύτερος συλλεκτήρας της Αττικής. Δηλαδή, μέσα στο Κηφισό πέφτουν πάρα πολλά ρέματα, προφανώς και του λέγαμε πεδίου. Είναι σίγουρο ότι μετά από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού η λεκάνη απορροής πολλών σημείων και το ριζικό σύστημα που δημιουργούσε το ανάγχωμα στα ανάδεις, δηλαδή την βροχή όταν πέφτει στα ανάδεις, στα ορεινά, να απορροφιέται προτού πάει στα ρέματα και τελικά στο Κηφισό. Ναι. Σε ένα μεγάλο σημείο λόγω των βροχοπτώσεων, λόγω της πυρκαγιάς φέτος, δεν ήταν δυνατόν. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Κηφισός αυτή την βροχόπτωση, σε αυτή την έντονη καιρική κατάσταση, ήταν πάρα πολύ επιβαρημένος. Δηλαδή σε ένα σημείο κάποια στιγμή να λέει κάποιος ότι βρίσκεται οριακά. Ναι, το είδαμε και σε εικόνες. Αλλά να σας ρωτήσω κάτι, αυτό ήταν μία πρώτη μεγάλη βροχή του φθινοπόρου και έχουμε μπροστά μας και τρεις ολόκληρους μήνες του χειμώνα και, άλλο, και ακόμα 1,5 μήνα του φθινοπόρου. Θέλω να πω ότι αν έχουμε αντίστοιχες ή και μεγαλύτερης έντασης βροχής, θα φοβάμαι ότι πάλι θα μιλάμε για τα ίδια και για τα ίδια και μπορεί να πλημμυρίσει και ο Κηφισός και μπορεί και 1,200 και πάλι θα λέμε γιατί δεν υπάρχει νομοθετική πρωτοβουλία ή γιατί δεν μπορούμε να ξεμπλέξουμε ποιος θα καθαρίσει τα φρεάτια. Και να κλείσουμε με αυτή σας την πρόταση. Τι πρέπει να γίνει για τον Κηφισό για να μην έχουμε πάλι την ίδια ιστορία στην επόμενη μεγάλη βροχή που θα πέσει ή χιόνια ενδεχομένως σε χειμώνα μπαίνουμε σε λίγο. Έχετε δίκιο. Θα σας πω λοιπόν ότι πράγματι, για να είμαστε και σαφείς, όλο το αντιπλημμυρικό σύστημα και τα αντιπλημμυρικά έργα ως επίπεδο μελετών είναι μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει σαν μελέτη από το 2000. Σήμερα έχουμε 2021. 21 χρόνια μετά. 21 χρόνια μετά αντιλαμβάνεστε και με την κλιματική κρίση αλλά και με όλες αυτές τις πυρκαγιές που έχουν πάει τα 5 βουνά του Λεκανοπεδίου. Πρέπει να επικαιροποιήσουμε κάποια εξ αυτών. Βέβαια. Και είναι σίγουρο ότι η Αττική που ζει σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας έχει τεράστια ανάγκη από νέα αντιπλημμυρικά έργα. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία λέμε παραδείγματος χάρη και πρέπει να πούμε ότι σε αυτό κράτησε η Αττική. Δεν είδαμε συστάδες αυτοκινήτων από ροές ή υπερχιλήσεις ρεμάτων διότι όλο αυτό είχε γίνει μια επιμελημένος καθαρισμός όλο το προηγούμενο διάστημα και έτσι δεν υπερχείλησαν τα ρέματα. Όμως από την άλλη πλευρά είδαμε τον συλλεκτήρα τον κεντρικό όπως είναι ο Κηφισός ή και ο Ηλισσός ακόμα να υπερχειλίζει ο Ηλισσός ή και ο Κηφισός να βρίσκεται στα όρια του. Άρα λοιπόν όλο αυτό σημαίνει μια περαιτέρω στρατηγική την οποία έτσι κι αλλιώς θεωρώ και τα συναρμόδια Υπουργεία Υποδομής και εμείς και όλοι μας όσοι μπορούμε να βοηθήσουμε θα πρέπει μάλιστα με στρατηγικό στόχο να κάνουμε. Τώρα και κάτι άλλο που ένα με πονάει κάθε μέρα γιατί το βιώνω κάθε μέρα κύριε Πατούλη με αυτά τα έργα που είναι στην Συγκρού στο κομμάτι που στρίβει κανείς για να πάει στην Πειραιά πότε θα ολοκληρωθούν αυτά τα έργα γίνεται κάθε μέρα απίστευτη ουρά δηλαδή κάθε μέρα αυτό το κομμάτι είναι κόκκινο θες ένα τέταρτο να περάσει ένα δρόμο 200 μέτρα κύριε Τάκη καταρχάς θα σας πω ότι υπάρχει μια μεγάλη επιβάρηση λόγω COVID σε όλα τα επίπεδα της Αττικής, εκεί συγκεκριμένα και έχετε δίκιο, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα από τα μεγαλύτερα έργα της Αττικής. Οφείλω να σας πω ότι εμείς το είχαμε πάρει ως σταματημένο έργο με ένα 33% όσον αφορά το ποσοστό της ολοκλήρωσής του. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 98%, δηλαδή μέχρι τέλος του χρόνου
θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση. Άρα όλα αυτά της οδοποιίας, όλες αυτές οι καταστάσεις οι οποίες ενδεχομένως επιβαρύνουν και την κίνηση θα έχουν ολοκληρωθεί. Και βεβαίως και ένα αντιπληκτικό μεγάλο κομμάτι το οποίο θα δημιουργήσει καλύτερη έκβαση των πλημμυρικών φαινομένων, δηλαδή θα υπάρχουν. Άρα μέχρι τα Χριστούγεννα θα είναι οι ουρές εκεί. Όχι μέχρι τα Χριστούγεννα, ελπίζω λίγο νωρίτερα, αλλά σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε στο τέλος ενός από τα μεγαλύτερα έργα και με μεγάλα προβλήματα του αναδόχου, οφείλω να σας πω. Τεράστια από αυτά που είχαμε παραλάβει εμείς, αλλά δόξα σε ο Θεός, προχωρήσαμε, προχωράμε, ολοκληρώνουμε. Και η τελευταία ερώτηση, μία απάντηση για αυτό που μου είχατε κάνει το σχόλιο, ότι δεν αποποιούμε τις ευθύνες. Είμαι κι εγώ χειρουργός στο χειρουργείο, δεν θα πάρω την ευθύνη. Που είπατε για αυτό το λεωφορείο, ότι θα πάει ένας οδηγός να περάσει μέσα από το νερό που έχει υπερχυλήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε, γίνατε κι εσείς ένας Μητσοτάκης. Όχι ότι είναι και κακό αυτό, κατά μία έννοια, αλλά δεν το είπε με την καλή έννοια. Μη βάζεις ιδέες. Λέω εγώ τώρα. Η αγορά ήρθε. Πραγματικά θα πω ότι ο καθένας μας, ανάλογα την εργασία που κάνει, έχει και την ευθύνη της εργασίας του ή των πραγμάτων που μπορεί να βρει. Δηλαδή, όταν εγώ ως χειρουργός εδώ ότι υπήρξε μία διάθεση ακίου, δεν θα κάνω κάποια ενέργεια, θα κάνω. Όταν βλέπει κάποιος οδηγός... Και δεν τις έκανε, λέτε τώρα, ο οδηγός. Δεν θέλω να φέρω τώρα ποιον είσαι κανένα. Ναι, ναι, εντάξει. Θέλω να πω βέβαια είναι, όταν βλέπεις μέσα από μια υπερχείληση σε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, μην πέφτεις πάνω. Μια διάβαση γίνεται λίμνη. Δεν πρέπει να περάσει τη λίμνη, δεν φρενάρει. Εντάξει, τώρα να σας πω, εγώ μαζί σας. Μπορεί να σας ασκούν κριτική, αλλά δίκιο έχετε και σε αυτό που είπατε. Πας και πέφτεις πάνω στο νερό, με κόσμο πάνω. Γέρι έβγαιναν να παίξω. Είμαστε σε μια διαδικασία καιρικών φαινομένων. Βέβαια, δηλαδή, δεν πέφτεις πάνω στο... Πέφτει και μια λίμνη μπροστά σου. Σύμφωνα. Αν ήταν μια φωτιά, θα πέντε μέσα στη φωτιά. Ναι, έχετε... όχι ότι δηλαδή... δεν έχετε και εσείς ευθύνη για τη λίμνη, αλλά άλλο οδηγός κι άλλο. Έχετε... Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εγώ είπα, επομίζομαι την ευθύνη ενός σταματημένου έργου που παρέλαβα. Και τώρα το παραδίδω σε δύο μήνες και βεβαίως θα βελτιωθεί όλο αυτό το κομμάτι. Αλλά από εκεί και πέρα μέχρι να ολοκληρωθεί βρίσκεται κάποιος σε μια λίμνη και πάει να την περάσει. Έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά και από την άλλη τώρα Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα 2021 με μια μπόρα να γίνεται λίμνη μια διάβαση, ούτε αυτό είναι κανονικό. Σωστό. Προφανώς, αλλά ακούστε, δεν είστε λιγάκι στη Νέα Υόρκη, δεν είστε στη Γαλλία, στην Ιταλία. Επειδή μας αρέσει να ωραιοποιούμε τα πάντα. Σε μια κλιματική αλλαγή θα δούμε και απρόβλεπτα πράγματα, είτε επειδή η Αγγλία μπορεί να μην δούλεψε για χίλιου λόγους από τις εκατομμύρια. Σωστό, εντάξει, συμφωνούμε. Περιφερειάρχα, θα πούμε και το δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.